Ούτε εμείς είμαστε εκεί πρόεδρε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Κοιτάξτε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν κρίνει κανείς τον προϋπολογισμό με βάση τα κριτήρια που συνήθως κρίνουμε έναν προϋπολογισμό, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για ένα εξοργιστικό κείμενο. Διότι αν ο απλός Έλληνας πολίτης αντιληφθεί στο σύνολό του τι πρόκειται να υποστεί και αν δει πίσω από τα νούμερα και τους αριθμούς, έχω την αίσθηση, χωρίς καμία παρεξήγηση, ότι ο Πρωθυπουργός θα έπρεπε να είχε μείνει μόνιμα στην Κούβα. Το πιο εξοργιστικό είναι ότι εμπέζεται τους συνταξιούχους, που ενώ τους έχετε κάνει μια ανελαίτη επίθεση στα εισοδήματα, κομπάζεται ότι τους δίνετε 13η σύνταξη, πράγμα το οποίο δεν ισχύει, διότι όπως ξέρετε είναι μόνο για ένα χρόνο, και βεβαίως τους θα παίρνετε πολύπλευρα από την άλλη τσέπη. Θα δώσω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος. Ένα συνταξιούχος με κύρια σύνταξη 580 ευρώ και επικουρική 84 ευρώ έχασε περίπου 417,6 ευρώ ετησίως. Μόνο για την παρακράτηση υπέρ της εισφοράς υγείας στην κύρια σύνταξη και 60 ευρώ στην επικουρική. Δηλαδή μέχρι τώρα έχουμε 477,6 ευρώ. Αυτός ο συνταξιούχος θα πάρει πίσω ως εφάπαξ 13η σύνταξη, όπως την ονομάζεται, 300 ευρώ. Ο συνταξιούχος του ιδίου παραδείγματος προφανώς παίρνει και ΕΚΑΣ, το οποίο έχασε πριν από λίγους μήνες και θα στερηθεί δηλαδή συνολικά 360 ευρώ ετησίως. Συνολική απώλεια 837,6 ευρώ. Και εσείς το επιστρέφετε πίσω το 1 τρίτο. Μιλάμε δηλαδή για τεράστια κοροϊδία, έτσι. Μιλάμε η γνωστή θεωρία του Χότζα. Ξεκάθαρα πράγματα. Μιλάμε για ένα προϋπολογισμό μονιμοποίησης του κλινικού θανάτου της ελληνικής οικονομίας. Το σύνθημά σας είναι φέρτε κι άλλα χρήματα. Και αυτά τώρα περί ανάπτυξης και τα υπόλοιπα που λέτε, έχω την αίσθηση ότι κινείται στη σφαίρα της ανεκδοτολογίας. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Κάθε μέρα διαβάζω στις εφημερίδες ότι το Υπουργείο Οικονομικών, εδώ και η κυρία Παπανάτσου να μας τα πει, ετοιμάζεται, λέει, να ελέγξει 1.250.000 φορολογουμένους ως υπόπτους φοροδιαφυγής. Δηλαδή, στην ουσία, τι λένε, ότι θα ελέγξουν το μισό ενεργό φορολογικά πληθυσμό της χώρας. Δηλαδή, εκτός από τους υπέρογκους λογαριασμούς που πληρώνουν σε φόρους, θα κινδυνεύσουν εφ' εξής οι φορολογούμενοι να γίνουν και υπόδικοι. Και όλα αυτά σε συνθήκες απόλυτης κρίσης. Έτσι είναι, κύριε συνάδελφε, έτσι είναι, απολύτως. Δηλαδή, κάνετε το πρωτοφανές που δεν κάνει καμία χώρα στον κόσμο. Κυνηγάτε τους μισούς Έλληνες, φορολογικά ενεργούς Έλληνες, τους μισούς. Λοιπόν, επειδή πραγματικά δεν έχετε ιδέα το πώς λειτουργεί η πραγματική οικονομία, λες και νομίζετε ότι αυτή η χώρα τώρα είναι μια χώρα κλειστή, μια οικονομία κλειστή, λες και είμαστε στα χρόνια του Στάλιν και του Χότζα που ανέφερα πριν. Τη στιγμή που εσείς ζητάτε ασφαλιστικές εισφορές, κύριε Μαντά, και φορολογείτε το 60% του εισοδήματος του Έλληνα, οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες αναγκάζονται δυστυχώς οι μισοί να αλλάξουν φορολογική έδρα. Αν δεν το γνωρίζετε, κοιτάξτε την πρακτική, και οι υπόλοιποι μισοί να φύγουν στο εξωτερικό. Και ξέρετε γιατί? Δεν είναι πολύ απλά τα πράγματα. Κανείς στην πραγματική οικονομία δεν θέλει να δίνει το 60% του εισοδήματός του. Κανείς. Σε καμία χώρα. Όχι στην Ελλάδα. Πουθενά. Και προφανώς η νέα και η πολύ συμπαθέστατη Υπουργός Εργασίας, ίσως βέβαια στα 30 της να μην είχε την ευκαιρία ακόμα να μάθει το πώς λειτουργεί ο κανόνας οικονομίας, η πραγματική οικονομία. Διότι τόσο η ίδια όσο και ο Υπουργός των Οικονομικών, ξέρετε τι θα γίνει. Του χρόνου θα δουν τα έσοδα του ασφαλιστικού συστήματος και δεν θα έχουν κάνει απλώς βουτιά. Θα είναι σε ελεύθερη πτώση. Και έχω την αίσθηση τότε ότι δεν θα ζητάτε 3,5% πλεονάσματος. Θα ζητάτε 10% και 13,5%. Διαφορετικά θα κλείσει το ασφαλιστικό σύστημα. Δεν θα υπάρχουν φόροι. Δεν θα υπάρχουν πόροι να κρατηθεί το ασφαλιστικό σύστημα. Και εσείς τώρα μέσα σε όλα αυτά, τι κάνετε? Τρέχετε στην Κούβα να το παίξετε και επαναστάτες, παρομοιάζοντα μάλιστα τον ένοπλο αγώνα που εγκαθίδρυσε το διακτορικό καθεστώς Κάστρο στη χώρα του, το παρομοιάσατε και το συγκρίνατε με τον εθνικοπελευθερικό αγώνα του 1821. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Και τι συζήτησε με όλους αυτούς, πραγματικά, δηλαδή, να πούμε στον κύριο Πρωθυπουργό, τι συζήτησε με όλους αυτούς, με τον κύριο Μαδούρο, με τον κύριο Μοράλες? Διότι το μόνο που μπορούν να σας πούν με τα βεβαιότητας είναι το πώς να παρατείνετε το καθεστώς κεφαλαιακών ελέγχων. Τίποτα άλλο. Μάλιστα έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτό. Άντε και το πώς θα φορολογήσετε και τον υπόλοιπο πληθυσμό. Αυτά τα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Τι άλλο συζητήσατε εκεί πέρα? Και έχω την αίσθηση, το παίζετε και επαναστάτες,
όταν την ίδια στιγμή εκτελείται κατά γράμμα ό,τι σας λέει ο κύριος Σόιμπλε. Μέτρα, κόφτες, υπερταμεία, αυτά που δεν τόλμησε καμία κυβέρνηση να παραδώσει, καμία μα καμία κυβέρνηση, το κάνατε εσείς. Μάλιστα τα διεθνή μέσα πρέπει να σας ενημερώσω ότι ο Γερμανός Υπουργός των Οικονομικών εκφράζεται με πολύ κολακευτικά λόγια για τον Πρωθυπουργό. Μάλιστα τον παρομοιάζει και στον καλύτερο μαθητή του. Στάζει μέλη για αυτόν. Και την ίδια ώρα πάτε και βγάζετε δεκάρικους για την Επανάσταση, για την αριστερά και όλα αυτά. Δηλαδή τώρα μιλάμε για τον απόλυτο παραλογισμό, μιλάμε για τον απόλυτο σουρεαλισμό. Ακόμα και ο Ιονέσκο, ακόμα και ο Μπουνιέλ είναι διάσημος σκηνοθέτης του σουρεαλισμού, πραγματικά θα είχε σκίσει τα πτυχία του, αν τα άκουγε όλα αυτά. Και έχω την αίσθηση ότι θα αισθανόταν και κατώτερο των περιστάσεων. Οπότε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με μία κουβέντα και σαν συμπέρασμα, και επειδή συνήθως ο λαός λέει ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, θα έλεγα ότι ο προϋπολογισμός αυτός από μόνος του είναι τελείως αξιοκατάκριτος, αλλά αν ολογιστεί κανείς την κωμωδία που διδραματίζεται γύρω μας με αυτή την κυβέρνηση, πιθανόν να δει και αυτό το κείμενο ότι υπάρχουν και κάποια ψήγματα ελάχιστης σοβαρότητας. Τέλος πάντων, θέλω να κάνω, αν έχω το χρόνο, κύριε Πρόεδρε, κάποιες μικρές αναφορές στα ζητήματα της δικαιοσύνης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, η οποία πραγματικά βάλεται το τελευταίο καιρό. Πρέπει τόσο το πολιτικό σύστημα, όσο βεβαίως και η λειτουργία και η συλλειτουργία της δικαιοσύνης, να προσαρμόσουμε τις πολιτικές μας και τις κατευθύνσεις μας, ώστε να εξυπηρετηθούν πολύ συγκεκριμένοι στόχοι. Στόχους που αυτή η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει συνειδητά υπονομεύσει και ναρκοθετήσει τα τελευταία δύο χρόνια. Πρώτον, η διαφάνεια στη λειτουργία της και η προστασία του συνταγματικού της ρόλου και σκοπού μακριά από παρεμβάσεις και επηρεασμούς. Διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται το κύρος των δικαστικών αποφάσεων και ο σεβασμός στους θεσμούς της πολιτείας από τους πολίτες. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της διαφθοράς, η οποία υπονομεύει το κράτος δικαίου, ενώ δημιουργεί εμπόδια και παρασιτικές δομές στην οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα. Και το ερώτημα που λέει και ο απλός πολίτης είναι πραγματικά τα τελευταία δύο χρόνια τι έχετε κάνει για την πάταξη της διαφθοράς. Πόσες υποθέσεις διαφθοράς που από του δημοσίου συμφέροντος προχώρησαν και πόσες πραγματικά με τα στοιχεία που μπορεί να συλλέξει η κυβέρνηση πέρασαν τις πύλες του κορυδαλού. Τι κάνατε για την πάταξη του ελευθερωμπορίου και πόσους καταχραστές συλλάβατε, πόσα σκάνδαλα αποκαλύψατε τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι ερώτημα που και ο κόσμος το καταλαβαίνει και βλέπει τι γίνεται στην πράξη. Τρίτον, η ταχεία και οριστική επίλυση των διαφορών και η μείωση της αβεβαιότητας που προκαλούν οι καθυστερήσεις. Π.χ. στην υλοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων, στην επίλυση εργατικών διαφορών, την επιχειρηματική δραστηριότητα και τη λειτουργία του φορολογικού συστήματος. Μπορεί να γίνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρκεί να αξιοποιηθούν οι νέοι τρόποι εξοδικαστικού συμβασμού που η προηγούμενη κυβέρνηση θεσμοθέτησε και προώθησε και που η σημερινή κυβέρνηση δυστυχώς κατεδάφισε και πολέμησε με μανία. Και άκουγα τις προάλλες τον Υπουργό της Δικαιοσύνης να ανακαλύπτει όψιμα ότι πρέπει να δώσει έμφαση στον εξοδικαστικό συμβασμό, στην διαμεσολάβηση, στη δικαστική μεσολάβηση, όταν δύο χρόνια το Υπουργείο Δικαιοσύνης πολέμησαν, και βεβαίως νωρίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ, πολέμησαν λισαλέα αυτούς τους θεσμούς. Ή την αναμόρφωση των κωδίκων πολιτικής δικονομίας, ποινικής δικονομίας, του ποινικού κώδικα, που είναι έτοιμη δύο χρόνια, και το μόνο που κάνατε είναι να ακυρώσετε τις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, να υποτιμήσετε αξιολογότατους καθηγητές και να καταχωνιάσετε τα νομοθετήματα στα συρτάρια του Υπουργείου. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, η ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης, που απλοποιεί τις διαδικασίες. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Που απλοποιεί τις διαδικασίες και επιταχύνει την απονομή της δικαιοσύνης και δίνει μια τόνωση στις παραγωγικές δυνάμεις. Και σε αυτό το τομέα τα έργα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης έπρεπε ήδη να είχαν ολοκληρωθεί και να είχαν παραδοθεί από το 2015. Πήραν παράταση για το 2017 και κύριος είδε τελικά πότε αυτά τα έργα θα ολοκληρωθούν. Και θέλω να τελειώσω με το σοφρονιστικό σύστημα και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, διότι πρέπει να εμπεδωθεί το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες. Εγώ θα σας πω τι έχει γίνει τα τελευταία δύο χρόνια. Με τον νόμο Παρασκευόπουλο, τον νόμο 4322 του 2015, ακούστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποφυλακίστηκαν 9.249 κρατούμενοι. Η σοφρονιστική σας πολιτική συνοψίζεται στο εξής δόγμα. Βγάλτε τους όλους έξω. Και αυτά είναι τα πεπραγμένα σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και δυστυχώς για τον ελληνικό λαό, όσο παρατείνεται, θα το λέμε πάρα πολλές φορές, όσο παρατείνεται ο βίος αυτής της κυβέρνησης, τόσο και θα παρατείνεται το μαρτύριό του. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν.